Καλό μεσημέρι. Μεσημέρι, είχαμε σημαντικές εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι το Ισραήλ θα αρχίσει να εφαρμόζει τετράωρες παύσεις στρατιωτικών επιχειρήσεων σε περιοχές της Βόρειας Γάζας κάθε ημέρα για να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και την απομάκρυνση αμάχων από την βόρεια περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Αυτό θα γίνεται εφόσον το Ισραήλ θα ανακοινώνει τον χρόνο των παύσεων 3 ώρες προηγουμένως. Ο εκπρόσωπος του IDF, ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Επανέλαβε μάλιστα ότι δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Πρόκειται για τοπικές τακτικές παύσεις, είπε, για ανθρωπιστική βοήθεια, οι οποίες είναι περιορισμένες τόσο σε χρόνο όσο και σε περιοχή. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε πολιτικό επίπεδο, υπέδειξε, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο Νετανιάχου, ο οποίος επανέλαβε για πολλωστή φορά τον όρο του πως δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς την απελευθέρωση πρώτα των ομήρων που κρατάει η Χαμάς. Την ίδια ώρα ο Νετανιάχου σε νέο του διάγγελμα ξεκαθάρισε μετά και την αναστάτωση που προκλήθηκε ότι σκοπός του δεν είναι ούτε να κυβερνήσει, ούτε να κυριεύσει, ούτε να επιβάλλει μια νέα κατοχή στη Λωρίδα της Γάζας. Διαβεβαίωσε ότι ο στρατός της χώρας του προχωρά κανονικά και εξαιρετικά καλά στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς και είπε πως οι συνθήκες θα είναι, όταν οι συνθήκες θα είναι όριμες για την επανέναρξη των συνομιλιών, θα γίνει αυτό αφού καταστραφεί η Χαμάς. Το ανελαίητο σφυροκόπημα, να πούμε, στη Λωρίδα της Γάζας, στο μεταξύ συνεχίζεται κατάπαυστα. Οι βομβαρδισμοί από τις δυνάμεις του IDF στον προσφυγικό καταβλισμό της Τζαμπαλίγιας, την Σάμπρα και την Καν Γουίνις ήταν ολονύχτινο, χτυπήθηκαν ξανά και νοσοκομεία καθώς και υποδομές. Στο παιδιατρικό νοσοκομείο Αλ-Ραντίσι, βόρεια της Γάζας, να πούμε ότι ξεσπάσε πυρκαγιά μετά από ένα ευθύ χτύπημα από Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη. Ο πύραυλος ή πύραυλη, δεν γνωρίζουμε τον αριθμό, χτύπησαν ο χώρο στάθμευση, το οποίο βρίσκεται κοντά στα κτίρια, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Την ίδια ώρα ντύνονται επιδρομές, να πούμε, του Ισραηλινού στρατού και στη Δυτική Οχθή, με τους νεκρούς να είναι περίπου 160 από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με την Χαμάς. Ενώ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σε αντίπεινα για πλήγμα με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρομένο ενάριο όχημα καμικάζι σε σχολείο στην Αιλάτ, νότια του Ισραήλ, που κατά αυτόν προήλθε από την Συρία, έπληξε την οργάνωση που το διεξήγαγε στο Συριακό έδαφος, αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για την Χεζμπολάχ του Λιβάνου, χωρίς ωστόσο να την κατονομάσει. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως η Χαμάς φαίνεται να ετοιμάζεται να απελευθερώσει 2 ομήρους, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα, καθώς και ένα ανήλικο παιδί. Είναι αυτό το βίντεο που έδωσε στη Μουζοντέλα, αυτοί οι δύο. Αυτή είναι η ηλικιωμένη γυναίκα, πρόκειται για 89χρονη, είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία όμηρος που κρατάται από την Χαμάς και την οποία στα πρώτα βίντεο μετά τις επιθέσεις περιέφεραν μάλιστα ως τρόπαιο πάνω σε ένα ηλεκτροκίνητο αμαξάκι του Γκολφ Στέλλα. Το παιδί που θα απελευθερωθεί είναι 12 ετών. Η Ισλαμιστική Τζιχάτ έδωσε αυτό το βίντεο στην δημοσιότητα. Βλέπουμε και το 12χρονο αγοράκι και δείχνει την ηλικιωμένη όμηρο και το αγόρι να απευθύνονται στις οικογένειές τους. Επιπλέον, ο όμηρος που επικρίνει τον Ισραηλινό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο, μάλιστα του είπε ότι αν πάθω κάτι εγώ ή οι άλλοι όμηροι, το κρίμα είναι στο λαιμό σου, αναφέρει στο βίντεο ο 12χρονος, γιατί οι μαχητές της Τζιχάτ εργάζονται σκληρά να μας προστατέψουν, όπως λέει στο βίντεο ο 12χρονος, και να μας κρατήσουν. Προφανώς και αναγκάστηκε να πει αυτά τα λόγια, Έλενα. Έτσι, δηλαδή, πέραν πάσης αφιβολίας. Τώρα, υπάρχει και μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά τις Βρυξέλλες, Έλενα, κυρίες και κύριοι, ότι βρίσκεται σε συναγερμό, στέλνουν απειλητικά emails για βόμβες σε σχολεία και πάρκο. Τώρα, δεν ξέρω αν συνδέεται με την τρομοκρατία, ίσως το δούμε αργότερα. Ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι ο Βέλγος Πρωθυπουργός έκρινε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει την είσοδο στο έδαφο της ορισμένων Ισραηλινών εξτρεμιστών που ασκούν ή υποκινούν βία εναντίον Παλαιστινίων. Να επιβληθούν κυρώσεις, είπε, σε ένα υπουργό ο οποίος κάλεσε να χρησιμοποιηθεί πυρηνικό όπλο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Και για το τέλος, να σου πω ότι κρατήσαμε ένα βίντεο. Είναι 2 λεπτά φρίκης από την επίθεση Ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Παλαιστίνιος, ο οποίος ακτιβιστής, τον οποίο βλέπουμε τώρα και στις οθόνες μας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram και καταγράφει το μέρος της καταστροφής και την πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα στην Γάζα. 2 λεπτά φρίκης αναφέρει, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή γύρω από το νοσοκομείο. Έντονοι βομβαρδισμοί και συγκρούσεις, μόνο απόψε Ισραηλινές δυνάμεις, αναφέρει, στόχευσαν το νοσοκομείο 3 φορές.
Κινδυνεύουμε να γίνουμε στόχος ανά πάσα στιγμή. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και ό,τι συνέβη τις τελευταίες 34 ημέρες δεν είναι τίποτα σε αυτό που ζούμε απόψε, όπως ανέφερε στο σχετικό βίντεο που βλέπουμε τώρα και στα πλάνα μας. Πολύ χαρακτηριστικό, Ελένα Γεωργίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε ως Χρυσοστόμου, κυρίες και κύριοι, πολιτικός αναλυτής μαζί μας. Καλό